Εκ μέρους της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη της Υπουργείου Πολιτικού Ελέγχου, ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση, που είναι η πέμπτη η οποία διοργανώνεται και με την οποία κλείνει αυτός ο κύκλος των συζητήσεων που επιλέξαμε να κάνουμε για διάφορα θέματα της επικαιρότητας που αντανακλούν προβληματισμούς και που θέλαμε φυσικά και εμείς να ανοίξει ο διάλογος για να διαμορφώσουμε παραπέρα και τη δική μας την άποψη επί όλων αυτών των θεμάτων. Για ό,τι άλλο θα ενημερωθείτε στη συνέχεια, ευχαριστώ πολύ και το λόγο στη συντονίστρια. Καλησπέρα και από μένα. Απόψε είναι η τελευταία εκδήλωση του κύκλου «Κοινωνία υποκατασκευή» του Χρήστου και ο Λεωνίδας, με θέμα τις συλλογικότητες, με θέμα τα κινήματα των πολιτών που έρχονται ως απάντηση στην κρίση που μαστίζει αυτή τη στιγμή τη χώρα μας. Αν στις προηγούμενες συζητήσεις ανιθέθηκαν προβλήματα και προτάθηκαν και λύσεις, σήμερα έχω την αίσθηση ότι περισσότερο θα μιλήσουμε για λύσεις και μάλιστα λύσεις δικές μας, λύσεις που έρχονται από κάτω προς τα πάνω και επηρεάζουν σαφέστατα την ζωή μας και επηρεάζουν και απαντούν σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη βίαιη φορολογία που δικαίως ο κόσμος έχει ονομάσει χαράτσι και χαράτσι. Νομίζω ότι σήμερα θα φύγουμε από εδώ με λίγη περισσότερη αισιοδοξία, ακριβώς γιατί μπορούμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, παίρνοντας ιδέες κυρίως. Λοιπόν, η Χριστίνα Κιδώνα είναι από το Κοινωνικό Ιατρείο της Θεσσαλονίκης και είναι χαρακτηριστικό να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή των κοινωνικών ιατρείων, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά όταν το ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει πρόσβαση στο ΕΣΥ πλέον ανέρχεται στο 20%. Ειδικά μετά την καθιέρωση των γνωστών συμμετοχών. Μαζί μας είναι από το κίνημα «Δεν πληρώνω» ο Λίας Παπαδόπουλος, είναι γνωστή η δράση του κινήματος, είτε αντιστεκόμενος στα χαράτσια, είτε αντιστεκόμενος στα διόδια και θα μας πούν για τις δράσεις τους και τις περιπέτειές τους επίσης. Μαζί μας επίσης είναι η Χριστίνα Λασκαρίδη από το Σπόρο, που θα μας πει πώς το εμπόριο μπορεί να είναι και αλληλέγγυο. Και η Λίκα Καραλή από το Δίκτυο Συνύπαρξης, είναι ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και ψυχολογικής υποστήριξης, πάρα πολύ σημαντικό, όταν ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας βγήκε και είπε πρόσφατα ότι το ποσοστό των νεών στην Ελλάδα δυστυχώς είχε αυξηθεί δραματικά σε επίπεδο 40%. Γι' αυτό είναι μόνο η κορυφή Παπαδόπουλου, έτσι. Θα ξεκινήσουμε με το Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης και την Χριστίνα Κιδώνα. Λοιπόν, εγώ είμαι ξένη, μόλις ήρθα από το αεροδρόμιο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εκπροσωπώ το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη και είμαι μία από τους γιατρούς που αποτέλεσαν τον πρώτο πυρήνα, δηλαδή αυτούς που τους στήσαμε. Καταρχάς, συναντηθήκαμε πέρυσι στον αγώνα των 300 δραστών εργατών. Ήμασταν η υγειονομική ομάδα που κλήθηκε για τους 50 μετανάστες που φιλοξενήθηκαν στο Εργατικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και ξεκινήσαμε από την πρώτη μέρα άνθρωποι που μέχρι τότε λίγο γνωριζόμασταν μεταξύ μας. Το αντικείμενο της δουλειάς ήταν εξαιρετικά σοβαρό και εξαιρετικά κρίσιμο. Δεν υπήρχε εμπειρία ιατρική σε ομαδική απεργία πείνας, όχι μόνο πανελλαδικά, αλλά και διεθνώς. Σε τέτοιο τύπο απεργία πείνας, μαζική και δηλωμένη ως σκλήρη, δηλαδή μέχρι τέλους. Χωρίς μέσα σε έναν στον 7ο μόνο φοβολογικού κέντρο, ενώ όχι μέσα σε νοσοκομείο. Αποτελέσαμε την ομάδα του υγειονομικού που δεν ήταν μόνο γιατροί, αλλά και νοσηλευτές και ψυχολόγοι, που έπρεπε να παρακολουθούν σε ένα αυστηρό πρόγραμμα σε 24 ώρες βάρκες όλο αυτόν τον αγώνα και να επίσης να φροντίζουμε για την έγκαιρη μεταφορά στο νοσοκομείο και για την μη
το μη σπάσιμο της απεργίας μέσα στα νοσοκομεία του συναδέλφους. Βέβαια, πέρυσι την άνοιξη δεν φανταζόμασταν τι θα λέγαμε ένα χρόνο μετά, κάποιο χρόνο δηλαδή. Και ότι πλέον αυτό που βλέπαμε, ότι κλείνεται η πόρτα στο κάθε περιθωριακό και πολύ απλά, όποιος δεν έχει ασφάλεια, όχι μόνο αν είναι παράνομος και ξένος, αλλά αν είναι και ένας σε εισαγωγικά ξεπεσμένος, πρώην ασφαλισμένος, πολύ απλά θα νοσήσει και θα πεθάνει εκτός εσύ, γιατί δεν έχει καμία πρόσβαση. Δεν φανταζόμαστε ότι θα έπρεπε να το συναντούσαμε χέρι και στον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Από την άλλη, η αντίσταση χωρίς αλληλεγγύη δεν πρόκειται να πάει μακριά. Πρέπει να περιθαλπούν, όπως είπαμε, οι τραυματίες αυτού του πολέμου. Γι' αυτό και το δικό μας σύνθημα είναι το αλληλεγγύη ως πρώτο βήμα αντίστασης και είναι ένα σύνθημα που πρωτοϋπόθηκε και έγινε πράξη πριν 20 χρόνια από ένα σύντροφό μας, τον Κωνσταντίνο Κυρκοράκη, που έκανε και το πρώτο ιατρείο, όπως και τα πρώτα συσίτια που λειτουργήσαν στη χώρα, στα Χανιά. Και αυτό που το αφιερώνει κιόλας. Ήταν... Μάλλον δεν ακούγομαι, εντάξει, πολύ ωραία. Ήταν η Χριστίνα Κιβώνα από το Γυμναλικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης. Εγώ προσωπικά κρατάω το αλληλεγγύη και αντίσταση, δύο, ένα πολύ ωραίο ζωγάρι. Θα περάσουμε τώρα στον Ηλία Παπαδόπουλο από το κίνημα «Δεν πληρώνω». Γεια σας, συναγωνιστές και σύντροφοι. Με πολλούς από εσάς έχουμε συνευρεθεί σίγουρα σε κάποιο αγωνιστικό μετερίζει, είτε στο Σύνταγμα είτε σε άλλους αγώνες του πρόσφατου παρελθόντος. Το όνομά μου είναι Ηλίας Παπαδόπουλος, είμαι μέλος της ομάδας οικονομολόγων του κινήματος «Δεν πληρώνω». Θα ήθελα να σας κάνω μια σύντομη εισαγωγή σε σχέση με τις θέσεις του κινήματος και το πώς υλοποιεί αυτές τις θέσεις του στην πράξη. Το κίνημά μας, το κίνημα «Δεν πληρώνω», ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια περίπου τη δράση του, ξεκινώντας από τα διόδια. Μετά από τα διόδια, το οποίο αποτελεί ένα μερικότερο ζήτημα, ένα μερικότερο κοινωνικό αγαθό, το κίνημά μας επεκτάθηκε σε όλα τα κοινωνικά αγαθά. Με συνειδητή προσπάθεια, τα αιτήματά μας από κάποια μερικά αιτήματα άρνησης πληρωμών γίναν κάποια αιτήματα πολιτικά, συνειδητής ανυπακοής στην πράξη και άρνησης πληρωμής σαν θέση και όχι σαν άρνηση πλέον. Οι θέσεις μας οι πολιτικές εξαπλώνονται από τον τομέα των κοινωνικών αγαθών, περιλαμβάνουν θέσεις για το χρέος, για την κρίση, και γι' αυτό και το σλόγγαν μας είναι «Δεν πληρώνουμε την κρίση τους». Πιστεύω αυτό το σλόγγαν συμπυκνώνει μια θέση η οποία πρέπει να είναι πολύ επίκαιρη και πολύ πάνω στην πολιτική ατζέντα αυτή την εποχή. Πιστεύουμε, σαν κίνημα «Δεν πληρώνω», ότι η κρίση αυτή του καπιταλιστικού συστήματος, που είναι μια δομική κρίση και δεν είναι μια κρίση ούτε κυκλική, ούτε μια κρίση για την οποία ευθύνονται οι εργαζόμενοι, πρέπει να βρει απάντηση με έναν αγώνα πέραν από ακτιβίστικο αγώνα, βαθιά πολιτικό. Έναν αγώνα ο οποίος, εκτός από μια ανυπακοή σαν ιδέα, η οποία είναι πολύ ωραία, θα περιλαμβάνει και μια ανυπακοή στην πράξη. Που είμαστε περήφανοι να πούμε ότι το κίνημα «Δεν πληρώνω» αυτή την ανυπακοή στην πράξη εδώ και 3 χρόνια την έχει δείξει, είτε μη πληρώνοντας διόδια, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση για πολλές κοινωνικές ομάδες οι οποίες εφάρμοσαν αυτή την ανυπακοή και έχουν δημιουργήσει τεράστιους τριγμούς και στο επίπεδο της παιδείας, και στο επίπεδο της υγείας, και στο επίπεδο των μεταφορών και στο επίπεδο όλων των κοινωνικών αγαθών, τεράστιους τριγμούς στα θεμέλια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής κέρδους. Το κίνημά μας αποτέλεσε, μπορώ να πω, χωρίς ίχνος ανάδειξης, παράδειγμα και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το κίνημά μας, είμαστε περήφανοι να πούμε ότι έχει εξαπλωθεί ήδη στην Ισπανία, το οποίο το κίνημα Γιώνο Πάγο, που στα ισπανικά αυτολεξί σημαίνει «Δεν πληρώνω», έχει αρχίσει ήδη δράσεις που αφορούν τα κοινωνικά αγαθά, άρνησης πληρωμών. Σύμφωνα με την επικοινωνία που είχαμε, το κίνημά τους εμπνεύστηκε από το ελληνικό κίνημα «Δεν πληρώνω». Τα κοινά προβλήματα που διατρέχουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και όλα τα κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορώ να πω ότι συνθέτουν ένα πλαίσιο αγώνα το οποίο μπορεί να εξαπλωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το κίνημά μας επίσης έχει αποτελεί στο παράδειγμα ανάπτυξη ενός αντίστοιχου κινήματος της Σκανδιναβίας, στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι ένα προηγμένο, ανεπτυγμένο καπιταλιστικό κράτος, το οποίο παρόλα αυτά οι κάτοικοι του, οι πολίτες του, επειδή και αυτοί σε καπιταλισμό ζούσαν, στο καπιταλιστικό σύστημα, αντιλήφθηκαν την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός κινήματος δεν πληρώνουν. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η εξάπλωση είναι πρωτοφανής. Είναι πρωτοφανής και στην περίοδο κρίσης. Το ότι προσπαθεί να δημιουργηθεί ένα διεθνιστικό κίνημα, και το κίνημα δεν πληρώνει ένα καθαρά διεθνιστικό κίνημα, προσπαθούμε δηλαδή να οργανώσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο μια πολιτική ανυπακοή και πολιτική άρνηση, έτσι, είναι πρώτο στην πολιτική μας ατζέντα αυτό το πράγμα. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι παγκοσμίως έχουμε μια αποδοχή πολύ μεγάλη. Ήδη το πρακτορείο Reuters, το BBC, το CNN και όλα τα μεγάλα δίκτυα, τα διεθνή, έχουν προσεγγίσει το κίνημά μας, γιατί στο παρόν της Ελλάδας και του κινήματος δεν πληρώνω βλέπουν το μέλλον το δικό τους και το κίνημά που μπορεί να αναπτυχθούν στις χώρες τους. Επίσης, το κίνημα δεν πληρώνω αποτελεί ένα μεγάλο αγκάθι στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα αυτή τη στιγμή. Έχουμε κλείσει την κάνουλα από την οποία οι καπιταλιστές βγάζουν κέρδη. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο η Νέα Οδός, από τις δράσεις μόνο του κινήματος δεν πληρώνω και όχι από την ατομική άρνηση πληρωμής διοδίων, έχει χάσει γύρω στο 10% των εσόδων τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε ότι αυτό το νούμερο είναι πολύ μεγάλο και μιλάμε ότι η ανυπακοή για να πάρει πολιτικό περιεχόμενο και να αποτελέσει πραγματικά γροθιά στο στομάχι του καπιταλιστικού συστήματος πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη και όχι σε ωραίες ιδέες, να ξεπεράσει δηλαδή αυτό το επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά τις θέσεις του κινήματος δεν πληρώνω για το χρέος και την κρίση. Η θέση μας σαν κίνημα είναι ότι το καπιταλιστικό χρέος είναι όρος ύπαρξης του καπιταλιστικού συστήματος. Χωρίς χρέος δεν υπάρχει καπιταλισμός. Δεν είναι τυχαίο ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε μια πιο πρωτόλια μορφή, υπήρξε από τα πρώτα βήματα του καπιταλιστικού συστήματος. Το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο ήταν από τα πρώτα είδη κεφαλαίου που υπήρχαν. Οι θέσεις μας για το χρέος, όπως και για την κρίση, είναι ότι την κρίση πρέπει να την πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν, το χρέος πρέπει να το πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν και σίγουρα όχι οι εργαζόμενοι. Η εργατική τάξη, το μόνο που έχει να δηλώσει, είναι ότι τις χρωστάνε και δεν χρωστάει. Σε μια κοινωνία που έχει θεσμοθετηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, και αυτό θεωρείται νόμιμο πλέον, και αυτή η εκμετάλλευση, το ποσοστό εκμετάλλευση, ακόμη και στα οικονομικά στη σχολή μου, την ΑΣΟΕ, κάναμε ότι υπάρχει ένα φυσικό ποσοστό εκμετάλλευση και φυσικό ποσοστό ανεργία, και ότι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο είναι κάτι λογικό. Είναι κάτι νόμιμο. Ο εργοδότης εκμεταλλεύεται τον εργαζόμενό του. Αντλεί την υπεραξία του. Και σε τέτοιες εποχές κρίσης, αυτό το ποσοστό της υπεραξίας γίνεται πολύ μεγαλύτερο. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Οπότε σε μια τέτοια κοινωνία που η εκμετάλλευση του εργαζόμενου από τον εργοδότη και τον καπιταλιστή έχει θεσμοθετηθεί, οπότε ουσιαστικά ο εργοδότης χρωστάει στον εργαζόμενο τα πάντα, όλη την παραγωγή, το 99% της κοινωνίας παράγει τον πλούτο, το 1% τον έμεται τον πλούτο, έτσι. Τώρα μας ζητούν να πληρώσουμε τι. Εμείς λέμε ότι μόνο μας χρωστάμε, δεν χρωστάμε. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσει. Για μας δεν υπάρχει ούτε καλό ούτε κακό χρέος. Όλο το χρέος, το 100% του χρέους, έχει δημιουργηθεί από ένα συγκεκριμένο τρόπο αναπαραγωγής μιας οικονομικής εξάρτησης, η οποία βασίζεται στο χρέος. Δεν θέλω να επεκταθώ σε πολύ οικονομικά ζητήματα εις βάθος, απλά θα ήθελα να πω και το εξής. Το χρέος είναι κάτι το οποίο δημιουργείται μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος πλέον, κατά βάση. Ουσιαστικά οι πλεονασματικές μονάδες δανείζουν τις ελληματικές. Οι ελληματικές μονάδες μπορεί να είναι και κράτη, όπως το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό δημόσιο από την εποχή ουσιαστικά μετάβασης στον καπιταλισμό βασίστηκε στο χρέος. Αυτό φυσικά είναι τεχνιέτος. Πάρα πολλές χώρες στον κόσμο βασίστηκαν στο χρέος. Και το 99% των χωρών παγκοσμίως χρωστάνε. Πού χρωστάνε, παιδιά? Χρωστάνε στις τράπεζες. Χρωστάνε πού? Χρωστάνε στο μέλλον. Χρωστάνε στις μελλοντικές γενιές. Ουσιαστικά έχει υποθηκευτεί το μέλλον όλης της ανθρωπότητας σε ταξικό επίπεδο μέσα της εργατικής τάξης για να πλουτίσουν ένα μάτσο μεγαλοτραπεζίτες. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό φυσικά ο λαός δεν πρέπει να το δεχτεί. Ο λαός πρέπει να αντιδράσει και ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης του λαού είναι η αυτοοργάνωση. Η αυτοοργάνωση, η οποία πρέπει να είναι και οργάνωση όμως. Δεν αρκεί μια
μόνο το αυτό από το μέρος αυτού του οργάνωσης, πρέπει να είναι και οργανωμένη αντεπίθεση. Για να γίνει μια τέτοια οργανωμένη αντεπίθεση θέλει σχέδιο. Δεν αρκεί ένα αυθόρμητο, μια αυθόρμητη άρνηση. Και γι' αυτό είπα στην αρχή ότι το δεν πληρώνω δεν είναι ένα κίνημα απλής άρνησης, είναι ένα κίνημα θέσης. Που λέει δεν πληρώνουμε την κρίση σας, δεν πληρώνουμε το χρέος σας και ξέρουμε πώς θα το πετύχουμε όμως, πώς θα διεκδικήσουμε. Είναι ένα κίνημα ανατροπής, παλεύουμε για την ανατροπή του συστήματος, δεν παλεύουμε για κάτι λιγότερο. Απλά αυτή η ανατροπή πρέπει να περάσει μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Γι' αυτό, για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, καλούμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Το κίνημα δεν πληρώνω έτσι κι αλλιώς βγήκε από τις κοινωνικές ανάγκες. Όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας να συσπηρωθούν, να ακολουθήσουν το παράδειγμα του κινήματός μας, να μην πληρώσουν, να αρνηθούν να πληρώσουν, να οργανωθούν στις γειτονιές και να δείξουν ότι εμείς έχουμε τη δύναμη. Ο λαός έχει τη δύναμη και μπορεί να ανατρέψει όλους αυτούς, οι οποίοι είναι πολύ λιγότεροι από εμάς, οι οποίοι μας απομυζούν καθημερινά, σε καθημερινό επίπεδο. Θα ήθελα να χαιρετήσω και τα ξένα πρακτορία που είναι εδώ, είδα κάποιους Ιάπωνες, οι οποίοι μας έχουν ιδιαίτερα στηρίξει σαν κίνημα, όχι επειδή πιστεύουμε ότι υπερασπίζω τις ιδέες μας, σε αντίθεση με τα ντόπια μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι, τα οποία δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από το να μας στηρίξουν. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι μεγαλοεργολάβοι αποτελούν και τους μεγαλοεκδότες και τους μεγαλοκαναλάρχες. Ευχαριστώ πολύ. Είχα πει πριν 4 ώρα θα πηγαίνατε προφυλή. Αφού ο Ηλίας Παπαδόπουλος από το κίνημα «Δεν πληρώνω» μας μίλησε για τις βασικές δομές και τις ιδέες, κρατώντας το ότι στην πραγματικότητα μας χρωστάνε και δεν χρωστάμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μια, καλησπέρα σε όλους, μαζί της Παπαδόπουλος λέγουμε, που το κίνημα «Δεν πληρώνω». Εδώ δεν βλέπω πολλά κίνηματα, βλέπω ένα κίνημα ουσιαστικά. Γιατί συναντήθηκα και εγώ γιατρός είμαι. Οι συναντήσεις από το ΕΕΘΑΜ σε τόσο ωραία και έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Μας φέρνουν τις εμπειρίες που είχαμε στις μεγάλες απεργίες όταν τρεις για τρεις του κινήματός μας είμαστε κάτω επί 8 ώρες και περιθάλλονται με αυτούς που πάνε τα κεφάλια των σηματαζίδες. Εκεί πραγματικά, επειδή είμαι της γενιάς του Πολυτεχνείου, έζησα το Πολυτεχνείο, πραγματικά αυτό το οποίο έγινε είδαμε ποτάμι αίματος κάτω, δεν τα είχαμε δει στο Πολυτεχνείο τα πράγματα. Ερχόντουσαν οι συναγωνιστές, οι εθελοντές, οι διασώστες και με τους σουγκαρίτες μαζεύαν για να μην γλιστράμε τα αίματα των παιδιών. Και το χαρακτηριστικό εκεί ήταν το εξής. Εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπες, όπως είπες πολύ καλά συναδέλφισσα, αν ήταν από την πάνω πλατεία, από την κάτω πλατεία το παλικάρι που πιάνει μέλο το κεφάλι. Εκεί έβλεπες ανθρώπους που μας λέγανε, δέστε μου πρόχειρα τα ράματα, δεν θέλω ράματα, θέλω πρόχειρα να μου δέστε το τράμα στο κεφάλι, φαινόταν κρανίο από μέσα. Προκειμένου να πάω επάνω να πολεμήσω. Αυτές οι εμπειρίες είναι κοινές. Και όλοι λίγο πολύ, τα κινήματα όλα δένονται με ένα κόκκινο νήμα. Το οποίο κόκκινο νήμα καταλήγει σε μία λέξη, ανατροπή. Όχι ανατροπή γενικά και αφήνουμε, ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος. Κανένα σύστημα δεν παίρνει παλώματα πλέον όταν είναι στη θανάσιμη αγωνία του. Σαν κίνημα δεν έχουμε τεχνικές λύσεις, έχουμε και τέτοιες, αλλά το λέω σχηματικά. Ούτε είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα δώσουμε ένα manual προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν ώστε να κάνουν υπακοή. Το κίνημα μας χαρακτηρίζεται από μία λέξη, καταλήτης. Είμαστε καταλήτης. Εμείς εκφράζουμε κοινωνικές ανάγκες και με μεγάλη μας χαρά είδαμε όταν κάναμε την πρώτη μας κατάληψη στην ΕΗ Καλυθέας, την πρώτη κατάληψη που έγινε. Εκεί έγινε μετά από δεύτερη κατάληψη, έγινε η γνωστή προβοκάτσια που μας στείλαν 4 δημιουργίες των ΜΑΤ. Έχουμε εδώ πέρα συναγωνιστή, ο οποίος είναι υπόδικος μαζί μου, άλλους 7. 2 Απριλίου γίνεται η δίκη και σας καλώ όλους να συμπαρασταθούμε. Μας περικυκλώσαν τα ΜΑΤ, μας κλέψαν και την κάμερα για να μην έχουμε μαρτυρία. Είχαμε προνοήσει όμως, είχαμε βγάλει μέσα την κάρτα και έτσι ανέβηκε το βίντεο. Και δεν μπορούσαν πια να μας φορτώσουν αυτά που προσπάθησαν να μας φορτώσει και το ΚΚΕ στη γνωστή σύγκρουση στις 20 Οκτώβρη. Θυμάστε όλοι ότι ήταν οι προβοκάτες από μέσα μας κλπ. Το κίνημά μας, επομένως, αυτό το οποίο θέλει να πει είναι το εξής. Συναγωνιστές, δεν θα σας δώσουμε τεχνικές οδηγίες, εσείς θα μας δώσετε τεχνική οδηγία. Η τεχνική οδηγία πια λέει ανυπακοή. Όταν για πρώτη φορά εγώ σήκωσα την μπάρα στις Αθήνες, γιατί γεννήθηκα στα Πατήσια, αλλά για καλύτερη ζωή πήγα στις Αθήνες, στο βουνό επάνω, και είδαμε ξαφνικά να φτιάνουν τις λεμιτόμους της Καρμανιόλες σύσπρασης, διοδύο σε εθνικούς δρόμους,
Όταν σήκωσα την πρώτη φορά την μπάρα, εγώ προσωπικά, δεν ξέρα τι έκανα. Δεν ξέρα τις επιπτώσεις. Σιγά σιγά μάθαμε και εκπαιδευτήκαμε. Έτσι δρά ο άνθρωπος, τα ανακλαστικά πρώτα απ' όλα. Τόσο ότι είναι ένας με μαχαίρι, δεν κάτσε να σκεφτείς αν δώσω το πορτοφόλι να κοιτώσω. Καμιά φορά φέρεσαι ανόητα, αλλά ηρωικά. Και όταν έγινε η πρώτη σύγκρουση, η σύγκρουση ήταν κυρίως με την μπάρα που είχαμε στο μυαλό μας. Αυτές τις μπάρες πρέπει να σηκώσουμε όλοι. Δεν είναι το πώς θα σηκώσουμε την μπάρα, αν θα τη σηκώσουμε με το Barbreeze. Υπάρχουν ωραία βιντεάκια, μπορείτε να τα δείτε. Ή αν θα πείσουμε πάμε πίσω κολλητά από το άλλο αυτοκίνητο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, 69 τρόποι, να περνάμε την μπάρα. Λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι να σηκώσουμε την μπάρα που έχουμε στο μυαλό μας. Την μπάρα του φόβου, της άγνοιας και την μπάρα του καταμόνας. Αυτό είναι το σημαντικότερο, συναγωνιστές. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα που βρίσκονται τα κινήματα μαζί εδώ, συντροφιά και παρέα. Γιατί όσο και αν βλεπόμαστε, και αυτή η εικονίτσα είναι πολύ ηχεία από το Facebook και αλλού, εντούτοις, η φυσική επαφή, η γνωριμία, το να δούμε τον άλλο στα μάτια, είναι αυτό που μας φέρνει κοντά. Η συναγωνίστρια, η ψυχίατρος και συνάδελφος, τα ξέρει πολύ καλά αυτά. Εγώ δεν θα θέλω να καταχρωστώ του χρόνου. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Όλοι μαζί μπορούμε, πρέπει να κάνουμε αντεπίθεση. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να τους νικήσουμε. Αυτοί είναι φοβισμένα ανθρωπάκια. Κοιτάξτε ποιους έχουν οι ηγέτες, έναν πάρτε τους. Το Γιωργάκι που δεν ξέρει να αλλάξει μια αλυσίδα από τη δειρά του. Το Κωστάκι που πάει να σουτάρει και σπάει το πόδι του. Τον Αντανάκι, να μην πω τίποτα ιστορίες άλλες. Ένας-ένας είναι για τα μπάζα. Και διεθνώς. Γι' αυτό και το κίνημά μας, ένα κίνημα ανυπακοής, επεκτείνεται διεθνώς. Σήμερα πήραμε mail από την Κοπεχάγη, από κάποιον Έλληνα, οι Έλληνες είναι παντού. Ζητάνε με ποιο τρόπο θα αναπτύξουν εκεί κίνημα. Από την Κύπρο. Στην Κύπρο σήμερα έγινε η πρώτη κίνηση ανυπακοής. Πήγανε στη ΔΕΗ και απαιτήσανε χαμηλότερα τιμολόγια. Παντού έρχονται μηνύματα. Το ζήτημα είναι, εμείς θα αποφασίσουμε να βγούμε στους δρόμους και όχι να κάτσουμε μόνο να κουβεντιάζουμε. Αυτό το παράπονό μας που είχαμε και στο Σύνταγμα ήταν το εξής. Ότι κουβεντιάζαν πάρα πολλές ώρες και στο τέλος δεν καταλήγαν δράσεις. Το κίνημά μας έκανε 8 δράσεις κάτω στα χειροτικά του μετρό, όχι γιατί είμαστε πιο μάγκες, αλλά γιατί θέλαμε με τη δύναμη του παραδείγματος να συνειδητοποιήσουν όλοι οι συναγωνιστές και από τις γειτονιές, λέει, και συνελεύσεις που είναι πολύτιμες και έχουν κάνει πολύτιμο έργο και παντού ότι πρέπει να ξεσηκωθούμε και από τα λόγια να περάσουμε στις πράξεις. Έτσι μόνο θα τους νικήσουμε και είναι σίγουρο θα τους νικήσουμε, όχι γιατί έχουμε μια επαναστατική αισιοδοξία, αλλά γιατί πιστεύω ότι είμαστε πιο έξυπνοι από αυτούς, μπορούμε να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι βρισκόμαστε κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα μέσα, προβληματιζόμαστε πάνω σε αυτά, αρκεί να βάλουμε τους προβληματισμούς μας σε δράση. Εμείς πηγαίνουμε στη Καλλιβουργία το Σάββατο, άλλο θέμα μεγάλο, η Καλλιβουργία με αυτά που γίνανε. Γιατί πιστεύουμε ότι ό,τι και να γίνει εκεί, οι χαλιβουργοί πρέπει να νικήσουν. Το κίνημά μας πάει στα νοσοκομεία, πάει παντού. Σας καλούμε όλους να συστρατευτούμε σε ένα κοινό αγώνα για την ανατροπή τους. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ευχαριστώ. Να πω καταρχήν ότι και θέση του κίνηματός μας είναι ότι δυστυχώς με τις εκλογές δεν ανατρέπονται ούτε τα συστήματα. Ούτε δυστυχώς οι σχετισμοί δυνάμεων αλλάζουν μέσω των εκλογών. Οι εκλογές μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως ένα όπλο προπαγάνδης, ιδεών κλπ. Αλλά δυστυχώς οι σχετισμοί δυνάμεων αλλάζουν από δρόμο. Αυτό πρώτον, σαν μια περιεκτική τοποθέτηση. Τώρα δεν μπορούμε να επιταθούμε. Όσον αφορά που ρώτησε η συναγωνίστρια πριν για το πώς δεν πληρώνω πρακτικά το δημόσιο χρέος, μπορούμε να διευκρινίσουμε ότι το κίνημα δεν πληρώνω. Οι δράσεις του και γενικά η άρνηση πληρωμής αφορά κυρίως το δημόσιο χρέος και όχι το ιδιωτικό. Όταν λέμε δεν πληρώνουμε το 5 ευρώ στα νοσοκομεία, αυτό αφορά το δημόσιο χρέος. Όταν λέμε δεν πληρώνουμε διόδια, και αυτό αφορά το δημόσιο χρέος. Διότι τα διόδια πλέον, τα έσοδα του κράτους από τα διόδια, πάνε για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Όταν λέμε επίσης δεν πληρώνουμε τα χαράτσι της ΔΕΗ, επίσης αφορά το δημόσιο χρέος. Αλλά μην μπλέκουμε σε μια παγίδα του διαχωρισμού ιδιωτικού και δημόσιου χρέους. Το χρέος είναι ένα, είναι καπιταλιστικό χρέος, δημιουργείται από τις ίδιες προϋποθέσεις, από την ίδια ρίζα, και το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος. Μην ξεχνάμε ότι το δημόσιο χρέος είναι το ίδιο με το ιδιωτικό, μόνο που παρεμβάλλεται το κράτος. Ουσιαστικά οι πολίτες παλιπληρώνουν και το ένα και το άλλο. Έτσι δεν είναι.
Απλά στο δημόσιο χρέος ο διαχειριστής ουσιαστικά είναι το κράτος, ενώ στο ιδιωτικό χρέος είναι η καθεμία, ας το πούμε έτσι, μονάδα, η οικονομική μονάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τα μέλη των κοινωνικών και σύντομα ραντεβού.